από το πέμπτο κεφάλαιο «Χώροι αυτονομίας και νέα κοινωνία». Εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζω την άποψη πως η δημιουργία χώρων αυτονομίας, όπου τίθενται σε εφαρμογή διαφορετικοί κανόνες του παιχνιδιού από εκείνους που μας επιβάλλονται, αποτελεί προτεραιότητα για κάθε κίνημα που μπαίνει στην αντιπαράθεση με τον καπιταλισμό, ατενίζοντας τη διπλή προοπτική της αυτοδιαχείρισης και της αποεμπορευματοποίησης, πέρα βέβαια από κάθε πρόθεση να ανταγωνιστεί το σύστημα. Η άποψη αυτή είναι απαραίτητη, αξιοπρεπής αλλά και εφικτή. Σε τελική ανάλυση βασίζεται στην πεποίθηση πως πρέπει να ξεκινήσει εδώ και τώρα η οικοδόμηση της κοινωνίας του αύριο, έχοντας διτό σκοπό την επιτακτική έξοδο από τον καπιταλισμό και τη διαμόρφωση αυτοδιαχειριστικών δομών από τα κάτω, πέρα από τη μισθωτή εργασία και το εμπόρευμα. Διότι όπως σωστά είχε πει ο Λαντάουερ, εμείς είμαστε το κράτος και θα συνεχίσουμε να είμαστε όσο δεν δημιουργούμε θεσμούς που να διαμορφώνουν μια πραγματική κοινότητα. Μου φαίνεται επιπλέον ότι οι χώροι αυτοί οι οποίοι εύλογα πρέπει να ελκύουν το ενδιαφέρον και να εξαπλώνονται, διαμορφώνουν ένα πολύ πιο ρεαλιστικό πρόγραμμα από όσα εκθίαζε ανέκαθεν το τελευταίο διάστημα με μισόλογα υπεφωτισμένη σοσιαλδημοκρατία. Όταν μου μιλούν για την ανάγκη δημιουργίας ενός δημόσιου τραπεζικού συστήματος, αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα περιμένουμε μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα, ακόμα περισσότερο όταν η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει αναγκαστικά να περάσει για ακόμα μια φορά από κόμματα, κοινοβούλια και θεσμικά όργανα. Είναι περισσότερο ουτοπικό να διεκδικούμε τη γενικευμένη αυτοδιαχείριση από το να ζητάμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση ή τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προσθέτω έστω καταχρηστικά ότι οι χώροι αυτονομίας στους οποίους αναφέρομαι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αποτελούν απομονωμένες οντότητες οι οποίες καταφεύγουν σε κάποιο πρόγραμμα αμιγώς ατομικιστικό ή ιδιωτικό. Όπως είχε επισημάνει ο Ελιζέρ Εκλή και επανέλαβε έναν αιώνα αργότερα ο Ζακ Καμάτ, το ζήτημα δεν είναι να δημιουργηθούν μικρά κράτη. Προοπτική τους οφείλει να είναι ούτως ή άλλως και με στόχο τη δραστική διάχυση, η γενικευμένη αυτοδιαχείριση. Και όχι μόνο. Σε ετοιμότητα δεν μπορεί να αφήνει στην άκρη την ενεργό με τοπική αντιπαράθεση με το σύστημα, ούτε να ακυρώνει τη σύγκρουση με το κεφάλαιο και το κράτος. Αντίθετα, πρέπει να προάγει τη διαρκή εξέγερση σε όλους τους χώρους, όπως κάνουν εξάλλου προτάσεις που προέρχονται από τον ριζοσπαστικό φεμινισμό. Ας μην ξεχνάμε πάντως ότι όσοι παλεύουν για να ανοίξουν τέτοιους χώρους, τις περισσότερες φορές έχουν διατηρήσει βαθιά παραδοσιακές μορφές αγώνα και μακριά από το θεσμικό συνδικαλισμό που χώνεται παντού, δουλεύουν σε οργανώσεις που μάχονταν ανέκαθεν για τον ίδιο στόχο. Μπορούμε να αναφέρουμε συνοπτικά ορισμένους από τους στόχους που οφείλουν να προτάσουν οι χώροι αυτονομίας. Να δοθεί τέλος στον καταμερισμό εργασίας με τον εργάτη μάζα θύμα επαναλαμβανόμενων εργασιών και τις αρνητικές επιπτώσεις της εκμηχάνησης, να ανακτηθούν γνώσεις που βρίσκονται υπό εξαφάνιση, να αποκατασταθεί η συνείδηση του τι σημαίνει αυτόνομη εργασία, χωρίς ιεραρχίες ή εντελώς από τα πάνω, και να αναβιώσει συλλογική και συνεργατική διάσταση απέναντι στον ισχύοντα κατακαιρματισμό. Απεμπλοκή από την ιστερία της ανταγωνιστικότητας, να παραμεριστεί η αιμονή για την αχαλήνωτη κατανάλωση, να κατανεμηθεί η εργασία ώστε να αντιπαρέλθουμε την ανεργία, να επαναξιολογηθεί η οικιακή εργασία και να διαμοιραστεί, να τελειώνει ο homo economicus που σχετίζεται με τις κοινωνίες της ανάγκης, μα όχι με τις κοινωνίες της δωρεάς. Τούτοι οι άνθρωποι γελούν με όσους διαμορφώνουν αυτόνομους χώρους, καταλογίζοντάς τους ουτοπική αφέλεια. Καλό όμως θα ήταν να ρίξουν μια ματιά στη γνώση της ιστορίας και να θυμηθούν ότι οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν πρωταγωνιστές της παρυφές ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, πως οι νεοσύστατες καπιταλιστικές επιχειρήσεις εδεώθηκαν έχοντας απέναντί τους απολυταρχικά κράτη, αλλά και ποιες ήταν οι επιτυχίες, καθώς και οι αστοχίες των ανέκαθεν καταδικασμένων στη λύθη πρωτοσοσιαλιστών, που κακώς αποκαλούνται ουτοπικοί. Μπορεί η συζήτηση που ανασύρω να είναι πολύ παλιά, σήμερα ωστόσο ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Τουλάχιστον στα μάτια όσων εκτιμούμε ότι ο καπιταλισμός έχει μπει σε φάση καταληκτικής αποσάρθρωσης, την ώρα που η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των ενεργειακών πρώτων υλών, η συνεχιζόμενη καταλήστευση των χωρών του Νότου, η διάλυση των μηχανισμών που απορροφούν τους κραδασμούς και η απεγνωσμένη εκδήλωση ενός νέου και αισχρού κοινωνικού δαρβινισμού φέρνουν την κατάρρευση πολύ κοντά. Απέναντι σε όλα αυτά, η απάντηση των δύο εναλλακτικών δρόμων που αναφέρθηκαν φαίνεται δυστυχώς αδύναμη. Στη μία περίπτωση απλώς διεκδικείται η υπεράσπιση των κρατών της ευημερίας και μια κοινωνική έξοδος από την κρίση, ή με άλλα λόγια μια εξωπραγματική όσο και απαράδεκτη επιστροφή στο 2007, ενώ στην άλλη η πρόταση βασίζεται στην προσδοκία ότι μια αυτοαναγορευόμενη πρωτοπορία, ενδεδειμένη την εξουσία που παρέχει μια υποτιθέμενη κοινωνική επιστήμη, πρέπει να αποφασίζει για όλα με σκοπό να αντιγράφει παταγωδώς αποτυχίες που καταγράφηκαν τον 20ο αιώνα. Από την άλλη, και οι μεν και οι δε διατυπώνουν ριζοσπαστικούς αντικαπιταλιστικούς λόγους. Δεν τους ενδιαφέρει όμως να τεκμηριώσουν πώς θα φέρουν σε πέρα το πρόγραμμά τους. Τελικά, στην καλύτερη περίπτωση, μεταφράζονται σε ένα δραστήριο και αξιοπρεπή αγώνα μέρα με την ημέρα, με περιορισμένο όμως αντίκτυπο. Γνωρίζω καλά ότι η προοπτική της αυτονομίας, της αυτοδιαχείρισης και της αποεμπορευματοποίησης δεν λύνει ως διαμαγεία όλα τα προβλήματα.
Για παράδειγμα, πολλά υφάδια της πατριαρχικής κοινωνίας επιβιώνουν εύκολα στους αυτόνομους χώρους. Και δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να εδρεωθούν υπό την προστασία τους η ανταγωνιστικότητα και η έλλειψη αλληλεγγύης, εν είδη έσχατου δείγματος σεβασμού προς τους κανόνες του καπιταλισμού. Περιορίζομαι απλώς τη θέση ότι ορίζοντας που ατενίζω, μας φέρνει πιο κοντά σε μια ευλογοφανή λύση. Και δεν πιστεύω πως υστερεί σε σχέση με άλλες απόψεις στο χιλιοσυζητημένο ζήτημα για το αν είμαστε τόσο αφελείς, ώστε να συμπεραίνουμε ότι οι αυτονόμοι χώροι δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της κατασταλτικής οργής του κεφαλαίου και του κράτους. Ασφαλώς και δεν είμαστε. Ρωτάμε απλώς ποια στοιχεία των προγραμμάτων τους επιθυμούν και είναι σε θέση να υπερασπίσουν οι φίλοι μας που εκθιάζουν τον κοινοβουλευτικό νόμιμο και τον επαναστατικό πραξικοπηματικό δρόμο, ακόμα περισσότερο όταν όπως πηγαίνουν τα πράγματα προαισθανόμαστε πως δεν υπάρχει τίποτα να υπερασπίσουν. Πάντως μπορεί ορισμένοι αναρχικοί να απορρίπτουν τη μεταβατική φάση, στην ελευθεριακή πρόταση ωστόσο αυτό δεν συνηθίζεται. Αντίθετα, τονίζεται επανειλημμένα πως τα χαρακτηριστικά της φάσης αυτής πρέπει να εναρμονίζονται σχολαστικά με τις ηθίκες του τελικού στόχου, κάτι που εύλογα αποτελεί πλήγμα στο σώμα της επίδοξης μεταβατικής φάσης. Την αντίληψη αυτή συνοδεύει η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Επανάσταση αποτελεί τη μοναδική σωτηρία, όχι για λόγους ριζοσπαστικής όθησης ή δογματικής ισχυρογνωμοσύνης, αλλά καθαρά από μια λογική συσχετισμών. Όπως έχω ήδη σημειώσει, η ελευθεριακή σκέψη στέκεται επιφυλακτικά απέναντι στην απόλυτη ακρίβεια και τη χρησιμότητα προμελετημένων θεωριών ή δετερμινιστικών διαδικασιών. Επομένως, δεν εμπιστεύεται την ιδέα ότι η σημερινή πραγματικότητα οδηγεί αναπόφευκτα στον ελευθεριακό κομμουνισμό ή τέλος πάντων σε κάτι ανάλογο. Μάλιστα, τονίζει διαρκώς ότι η ισότητα δεν μπορεί να προέρθει από εργαλεία τα οποία διαπνέονται εξ ορισμού από την ιεραρχία και την ανισότητα, με πρώτο και καλύτερο το κράτος. Είναι αδιανόητο να προκύψει ελεύθερη κοινωνία από τις αποφάσεις μιας αποκομμένης γραφειοκρατίας, η οποία υποτίθεται ότι αποτελεί φορέα γνώσεων και ειδικών ικανοτήτων. Επιπλέον, στην ουσία των περισσότερων ελευθεριακών σχεδίων, διακρίνονται τα χνάρια του προυντονικού φεντεραλισμού, δηλαδή η υπεράσπιση μιας κοινωνίας που οργανώνεται ομοσπονδιακά από τα κάτω, όπου η αποκέντρωση και η αυτοδιαχείριση, με βασική μονάδα την κομμούνα, αποτελούν διεργασίες που δίνουν τη δυνατότητα προκειμένου να αντικρουστούν οι συνέπειες της συγκέντρωσης της εξουσίας και των αποφάσεων που έρχονται από πάνω. Από το έκτο κεφάλαιο, Ιστορία και Αντιπαραθέσεις. Τελευταίο στίγμα αυτού του άθλιου λόγου αποτελεί ο επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός πως ο αναρχισμός στην Ισπανία πέθανε το 1939. Πάμπολα και διαφορετική συφίστα στοιχεία που τον διαψεύδουν. Μην ξεχνάμε ότι ο αναρχοσυνδικαλισμός εξακολουθεί να είναι ζωντανός, να έχει παρουσία, όσο και αν τα μέσα από επικοινωνίας διαλέγουν να το συσχετίζουν μόνο με πικετοφορίες και βιαιότητες. Επίσης, το αποτύπωμα της ελευθεριακής σκέψης είναι ευκολοδιάκριτο σε νέα κοινωνικά κινήματα, φεμινισμός, οικολογία, ερηνισμός, ακόμη και στα νεότερα, οι κόσμοι της αντιπαγκοσμιοποίησης, της αποανάπτυξης και της αγανάκτησης. Στρατηγικές των κινημάτων αυτών που ίσως να φαντάζουν υπέρμετρα καινοτόμες, εκτελήθηκαν όπως θα δούμε πιο κάτω στον ελευθεριακό κόσμο πριν από 80 χρόνια. Η επιτακτική ανάγκη από την άλλη να δοθεί απάντηση στην απίθμενη χρεοκοπία της σοσιαλδημοκρατίας και του λελινισμού έχει ξαναβάλει στο τραπέζι λέξεις όπως αυτοδιαχείριση, κοινωνικοποίηση και αποκέντρωση και προκρίνονται κοινωνίες που δεν βασίζονται στον καταναγκασμό ή στην αναζήτηση κέρδους, επιφυλακτικές με τον δίθεν απελευθερωτικό ρόλο της τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, ο τόσο κοινός στα κηρύγματα του Παλατιού ισχυρισμός πως ο αναρχισμός αποτελεί ιδεολογία του παρελθόντος απεικονίζει πεντακάθαρα την εποχή στην οποία ζει ο εμπνευστής του. Δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι το 1936 επανεμφανίστηκαν στην Ισπανία πολλές ρωσικές συζητήσεις των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Ήταν έτοιμες οι συνθήκες στην Ισπανία για επανάσταση? Μεγάλο μέρος της λενινιστικής ιστοριογραφίας, ενώ είχε απαντήσει καταφατικά στην περίπτωση της Ρωσίας, έδειξε να αντιλαμβάνεται ότι στην Ισπανία δεν υπήρχαν οι συνθήκες, έτσι ώστε σύμφωνα με τη δική τους οπτική, η απόπειρα για την υποτιθέμενη επανάσταση του 1936 υπήρξε μάλλον το αποτέλεσμα της έστω σχετικής αποτυχίας της στρατιωτικής τάσης, παρά η συνέπεια των αντικειμενικών συνθήκων που την ευνοούσαν. Στο βάθος, εύκολα διακρίνεται ένα κοινό γεγονός. Η επαναστατική προοπτική στην Ισπανία απαξιώθηκε, διότι θα ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και να καθοδηγηθεί από εκείνους που διατύπωναν την πιο πάνω επιχειρηματολογία. Η ελευθεριακή απάντηση, βέβαια, φάνηκε να διαποτίζεται πολύ λιγότερο από αντικειμενιστικές βεβαιότητες, όπως επίσης φάνηκε περισσότερο ξυδερκής, ώστε να αναγνωρίσει δυνατότητες που προέρχονταν από περίπλοκες καταστάσεις και όχι μόνο από το στρατιωτικό πραξικόπημα. Πολλές πρωτοβουλίες που μας φαίνονται εντελώς σύγχρονες είχαν τεθεί στην πράξη από τους αναρχικούς και αναρχοσυνδικαλιστές παππούδες μας, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά τι σημαίνει άμεση δράση. Μιλώ για απεργούς και άνεργους που αρνούνταν να πληρώσουν στα εστιατόρια, για ομάδες γυναικών που λαμβάνοντας μέτρα προστασίας έκλεβαν καταστήματα και για ληστείες τραπεζών και χρηματαποστολών, αν θέλουμε να επεκταθούμε σε πιο δύσκολα εγχειρήματα. Συχνές ήταν επίσης οι διαμαρτυρίες για να μειωθούν τα ενίκια ή οι τιμές των τροφίμων. Ας μην ξεχνάμε πως υπήρχε συνδικάτο νοικιαστών
που το 1922 έφτασε να εξαγγείλει απεργία σε συνεργασία με το Συνδικάτο των Οικοδόμων. Η κατάληψη κατοικιών ήταν σε ημερήσια διάταξη, όπως επίσης και οι παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από τις οικίες των μεγαλοδιοκτητών. Οι πρωτοβουλίες διαχέονταν στον εργασιακό χώρο και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι τη δεκαετία του 1930 η Επιτροπή Οικονομικής Υποστήριξης έθεσε σκοπό την ισχυροποίηση της συνείδησης των εργαζομένων σε ζητήματα κατανάλωσης απέναντι στα συμφέροντα κερδοσκόπων, εισοδηματιών και εμπόρων, καταφεύγοντας σε πάμπολες καταγγελίες για τη χαμηλή ποιότητα των προϊόντων ή θέτοντας αιτήματα σχετικά με τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, τον δημόσιο φωτισμό και τις συγκοινωνίες. Ακόμα ένα έκδηλο χαρακτηριστικό της ελευθεριακής πρακτικής ήταν ο συμπονετικός της χαρακτήρας. Ο σεβασμός προς τους ηλικιωμένους ήταν παροιμιώδης, όπως επίσης και ο διαρκής προβληματισμός για τα βάσανα των ανέργων. Συχνά συγκροτούνταν ομάδες από ανέργους που γύρευαν δουλειά, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο συλλογικά να ασκήσουν πίεση στους επιχειρηματίες. Λειτουργούσαν επίσης γραφεία ευρέσεως εργασίας που διαχειρίζονταν οι ίδιες ΕΝΕΤΕ, ώστε να πιέζουν τους εργοδότες και να ελέγχουν τις πρακτικές τους. Επιπλέον, η συνομοσπονδία υπήρξε συχνά το όχημα για είσοδο και ένταξη των μεταναστών στις πόλεις. Τέλος, οι ελευθεριακοί αρνούνταν τις κατηγοριοποιήσεις που έκαναν διάκριση ανάμεσα σε πολιτικούς, κοινωνικούς και κοινούς κρατούμενους. Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούσαν την ίδια γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες. Συχνά θύματα περιθωριοποίησης και υποβαθμισμένες σε δευτερεύοντα ρόλο. Θα προσθέσω ακόμα ότι ο ελευθεριακός κόσμος δημιούργησε ένα πυκνό δίκτυο από ομάδες στήριξης στο πολιτισμικό και προπαγανδιστικό επίπεδο. Μου έρχονται στο μυαλό ενώσεις Αθήνα με καταστήματα που πρόσφεραν προϊόντα σε χαμηλές τιμές ή προγραμμάτιζαν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Ακόμα ένα παράδειγμα για ό,τι στο βιβλίο αυτό αποκαλώ χώρους αυτονομίας, ρασιοναλιστικά σχολεία αφαιρωμένα στον αλφαβητισμό και στην πολιτιστική διάδοση. Συνεταιρισμοί, εργαστήρια, αγροκτήματα, εφημερίδες, εκδοτικοί οίκοι βιβλιοθήκες, εκδρομικοί σύλλογοι και λέσχες γυμνιστών. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα ο ιδιαίτερα ισχυρός θεσμός με τον κόσμο του πολιτισμού, ιδίως με τον γραπτό λόγο, τον οποίο είχαν ανέκαθεν πολλοί ελευθεριακοί, που ξεπέρασαν τον ορίζοντα για τον οποίο τους είχε προετοιμάσει μια κοινωνία βαρυφορτωμένη με την αδικία και την ανισότητα. Ο Ήλαμ υποστηρίζει ότι η διάρθρωση αυτή επέτρεψε να καλλιεργηθεί μέσω της ΕΝΕΤΕ μια αυτόνομη προλεταριακή κουλτούρα, ικανή να αντισταθεί στην επίδραση που ασκούσαν τα μέσα μαζικής κουλτούρας σε πολλούς χώρους, του αθλητισμού ή της μουσικής για παράδειγμα, διαβρώνοντας το σφρίγος της κοινωνικής συνείδησης. Δεν μου πολύ αρέσουν οι συζητήσεις που εμένουν στην ιδεολογική ταυτότητα και συχνά περιβάλλουν τη σχέση, τη φιλονικία μάλλον, των ελευθεριακών με τους μαρξιστές. Ανέκαθεν με ενοχλούσε η αλαζονία που αναδίδουν πολλοί μαρξιστές, επίδοξοι φορείς μιας πολυπλοκότατης κοινωνικής επιστήμης, που έχει ανάγκη τους ιερείς της, όπως επίσης νιώθω άβολα, ακούγοντας συγκεκριμένα είδη λόγου της ελευθεριακής πλευράς που αποφεύγουν την κριτική συζήτηση για σημαντικά θέματα. Έτσι λοιπόν, επιβάλλεται κατά πρώτο λόγο να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους μαρξιστές. Είναι πασιφανές ότι δεν έχουν μεγάλη σχέση από τη μία οι αλαζόνες λενινιστές που πιστεύουν με στρατιωτική πειθαρχία στο λυτρωτικό κόμμα και διατυπώνουν αφιδώς και αιωνίως την ίδια φρασιολογία, και από την άλλη οι ετερόδοξοι μαρξιστές, οι οποίοι εμπνέονται συχνά όπως οι ίδιοι αναγνωρίζουν από την ελευθεριακή φλέβα. Δέχομαι πάντως σε μεγάλο βαθμό ότι πολλές φορές ο προσδιορισμός όσων είπε και έκανε ο Μάρξ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ξεκινώντας από την υγιή πλευρά του Γερμανού στοχαστή, σημειώνω ότι η αντικρατική διάσταση στη σκέψη του Μάρξ και του Έγκελς έχει αγνοηθεί κατά κόρον. Ο Έγκελς στην καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους ισχυριζόταν τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Η κοινωνία, η οποία θα οργανώσει ξανά την παραγωγή με βάση την ελεύθερη και ισότιμη ένωση των παραγωγών, θα μεταφέρει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού εκεί που ήταν πάντα η θέση του, στο Μουσείο με τις Αρχαιότητες, δίπλα στο Αδράχτη και στο Χάλκινο Τσεκούρι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σημειώνω επίσης ότι έχει γίνει κατάχρηση στην ερμηνεία της έννοιας δικτατορία του προλεταριάτου, που δεν εμφανίζεται συχνά στο έργο του Μάρξ. Και κλείνω ρωτώντας, πού είναι όλοι αυτοί οι μαρξιστές, οι οποίοι λησμονούν ότι ο Μάρξ συχνά όριζε τον σοσιαλισμό ως ομοσπονδία ελεύθερων κοινοτήτων και όχι ως γραφειοκρατικοποιημένο και συγκεντρωτικό κράτος, διαφοροποίηση που κατά την άποψή μου διαχωρίζει δραστικά τις αντιλήψεις του Μάρξ από εκείνες που έθεσε στην πράξη το 1917 ο Λένιν. Παρ' όλα αυτά, ομολογώ πως το να παρουσιάζει τον Μάρξ ως ελευθεριακός στοχαστής είναι προπυλακισμός της πραγματικότητας, όσο και αν παρατίθενται αφιδώς στα χειρόγραφα του 1844 με τη θεωρία της αλωτρίωσης και ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία. Στην περίπτωση του Λένιν, τη θέση αυτή καταλαμβάνει το κράτος και επανάσταση. Η προσεκτική ανθολογία της ελευθεριακής εντός εισαγωγικών σκέψης των Μάρξ και Έγκελς, που πριν από αρκετά χρόνια δημοσίευσε ο Κάρλος Ντίαθ, μου φαίνεται ότι κατά παράδοξο τρόπο περιγράφει αυτό ακριβώς. Από την άλλη, η συγκερινή αναρχική του Μάρξ με τον Μπακούνιν σε περίοπτη θέση φαίνεται πως αποδέχονταν επί της ουσίας την κριτική της πολιτικής οικονομίας που συνέταξε ο Γερμανός στοχαστής, καθώς συχνά τόνιζαν ότι η εν λόγω κριτική είχε τις ρίζες της σε αντιλήψεις εδρεωμένες στην πρακτική του εργατικού κινήματος της εποχής.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι κυριότεροι θεωρητικοί του αναρχισμού του 19ου αιώνα αποποιήθηκαν την ιδέα να συντάξουν μια κριτική της πολιτικής οικονομίας που θα ηχούσε καλύτερα στις ενοιολογικές προϋποθέσεις του αναρχισμού. Κανείς θεωρητικός του αναρχισμού του 19ου αιώνα δεν έδειξε διάθεση ώστε να αναπτύξει μια μακροκοσμού αντίληψη αντίστοιχη με εκείνη που αποπειράθηκε να φέρει σε πέρας ο Μάρξ. Παρότι ο κύριος όγκος της θεωρίας του Μάρξ για τη μισθωτή εργασία, το εμπόρευμα και την υπεραξία αξίζουν την προσοχή όλου του κόσμου, τα μεγάλα λατώματα της μαρξικής πρότασης είναι κατά την κρίση μου 5. Παραγνωρίζει πολλές καταπιεστικές και αποξενωτικές καταστάσεις που μας ταλανίζουν και κατά συνέπεια τις ρίζες της χειραφέτησης. Εξειδανικεύει δραματικά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ως πηγή ευημερίας και δικαιοσύνης. Υπάρχει αίσθηση ότι η φυσική πόρη που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ανεξάντλητη. Δεν αντιλαμβάνεται τις πιο ειδικές εκμεταλλεύσεις και περιθωριοποιήσεις που υφίστανται οι γυναίκες και τέλος πλανάται ένας ασυγκράτητος ιακωβινισμός. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ένας σχεδιασμός επιβαρημένος, καθώς υπερασπίζεται παρεκκλίνουσες μορφές συγκεντρωτισμού που πολλά οφείλουν στην εικασία πως διαθέτουμε μια κοινωνική επιστήμη υπό τη διεύθυνση ειδικών, ενώ κάποιος συγκεκριμένος μαρξισμός έχει ενθρονήσει, έχει κλέψει τη λέξη σοσιαλισμός, σαν να ήταν πλήρης αντανάκλαση του οράματός του, έτσι όπως ο καπιταλισμός ευαρεστείται όταν ταυτίζεται με τη δημοκρατία, αποσκοπώντας την ιδιοτέλεια. Αν πριν από 100 χρόνια υπήρχαν κάποια κενά, έτσι ώστε να πιστέψουμε ότι η ιδεολογία που εμπνεύστηκαν ο Μπερστάιν και ο Κάουτσκι, ανταποκρίνοντας τον κύριο σκοπό, την υπέρβαση του καπιταλισμού, οι ψευδεστήσεις διαλύθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στην καλύτερη περίπτωση, σημείωση, στην καλύτερη περίπτωση διότι πολύ συχνά οι καταστάσεις ήταν καταφανώς χειρότερες, στόχος της σοσιαλδημοκρατίας, ενός σχεδίου που στην πραγματικότητα περιορίστηκε στη Δυτική Ευρώπη, ήταν η πολιτισμένη διαχείριση του καπιταλισμού. Παρότι σήμερα δεν λείπουν εκείνοι που νοσταλγούν την εποχή των κρατών της ευημερίας, πολύ φοβάμαι πως ο απολογισμός της χρυσής εποχής της σοσιαλδημοκρατίας είναι κάθε άλλο παρά κολακευτικός. Τα εμπόδια που έβαλε στο δρόμο του αρπακτικού καπιταλισμού ήταν πολύ μικρά, ενθάρρυνε μυθεύματα που σήμερα φαντάζουν κενά περιεχομένου, η κοινωνία των πολιτών, τα δικαιώματα του πολίτη, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δεν δίστασε να συμμορφωθεί με άθλιες αντιλήψεις όπως η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, προώθησε μια νευραλγική κοινωνική αποδραστηριοποίηση, ενέπλεξε το όνομά της με μια οντότητα, τα προαναφερόμενα κράτη της ευημερίας, και τέλος ευνόησε την καθιέρωση καινούριων μορφών αποικιακής κυριαρχίας. Ας μην ξεχνάμε πως όλα αυτά καταστρώθηκαν την εποχή των παχιών αγελάδων, τα χρόνια με το φτηνό πετρέλαιο, με οδηγό ένα διανοητικό πλέγμα που με τη συνδρομή μιας τρομερής προπαγανδιστικής προσπάθειας ομολογουμένως λειτουργήσε. Τα μεταγενέστερα γεγονότα ήρθαν να αποδείξουν ότι ανάμεσα στην πολιτισμένη διαχείριση του καπιταλισμού και στο σαρωτικό πέρασμα της χιονοστιβάδας που αποτελεί την πιο άγρια και απορριθμιστική εκδοχή του, δεν υπάρχει, παρά τα φαινόμενα, μεγάλη διαφορά. Την τελευταία 25 ετία, η σοσιαλδημοκρατία διαχύθηκε στο μάγμα της φιλελεύθερης τάξης, συμπεριλαμβανομένης της νεοφιλελεύθερης, με αποτέλεσμα να απολέσει τα ίδια βέβαια χαρακτηριστικά της ταυτότητάς της. Το πρόγραμμά της, εφόσον υπάρχει, αποτελεί ανεξίτηλο και ιδιαίτερα παθητικό μέρος αυτής της τάξης, άρα με κανέναν τρόπο δεν προτίθεται να την υπερβεί. Όσοι ακόμα και σήμερα στρέφονται προς μια σοσιαλδημοκρατική προοπτική, ας μας πούν σε ποια πλευρά βρίσκονται οι πολιτικές δυνάμεις που τη συνθέτουν. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι τα υπολείμματα από το ναυάγιο της σοσιαλδημοκρατίας, διαποτισμένα μέχρι σε σχάτων και πέρα από κάθε φαντασία από τη λογική του συστήματος, απορροφημένα από την αγορά και την ιδιοκτησία, δεν φαίνεται πουθενά να απασχολούνται με ένα κεντρικό ζήτημα: τα όρια του περιβάλλοντος και των πόρων του πλανήτη. Λες και ζουν στην Ουάσιγκτον του 1930 ή στη Στοκχόλμη του 1963 και δεν αντιλαμβάνονται πως αυτό το ζήτημα έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ουσία της επίσης κρατολατρικής και ινσιανής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι το συμπέρασμα. Η παρεκτροπή του λενινισμού και της σοσιαλδημοκρατίας έχει μετατραπεί σε κεντρικό παράγοντα για ενθάρρυνση των αναρχικών ιδεών. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε μια κατάσταση που χαρακτηρίστηκε από την κατάρρευση των συστημάτων σοβιετικού τύπου, δεν πρόκειται για κατάρρευση του λενινισμού και από τη χρεοκοπία της σοσιαλδημοκρατίας οι αναρχικές ιδέες έχουν πληγωθεί εμφανώς λιγότερο και έχουν σταθεί καλύτερα. Από το 7ο κεφάλαιο, Νέοι Άνεμοι. Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας πως ο Μπακούνιν απέρριπτε διαρκώς την πατριαρχία και κατήγγειλε τον δεσποτισμό του συζύγου, του πατέρα, του μεγαλύτερου αδερφού που βαραίνει όλη την οικογένεια, μετατρέποντας την έτσι σε σχολείο της τριαμβεύουσας βίας και κτηνοδίας, της δειλίας και των καθημερινών διαστροφών. Ο πατέρας μου ήταν αρκετά πλούσιος. Ήταν, για να το πούμε με τα λόγια του τότε, αφέντης χιλίων αρσενικών ψυχών, αφού οι γυναίκες δεν υπολογίζονταν στη σκλαβιά, έτσι όπως τώρα δεν υπολογίζονται στην ελευθερία, σημειώνει ο Μπακούνιν. Από την άλλη, το 1872 ένα συνέδριο Ισπανών Αναρχικών διακήρυξε την ισότητα γυναικών και αντρών τόσο στο σπίτι όσο και στους χώρους δουλειάς, αρχή διατυπωμένη κατ' επανάληψη από τον Μπακούνιν, την οποία υιοθέτησε μεταγενέστερα, τουλάχιστον θεωρητικά, και ο αναρχοσυνδικαλισμός. Ασφαλώς δεν έλειψαν οι περί του αντιθέτου θεωρήσεις, όπως για παράδειγμα η απόψη του κατά τα άλλα πρωτοπόρου Ρικάρντο Μέγια, ο οποίος ακολουθώντας το άστρο του Προυντόν, πίστευε πως οι γυναίκες θα έπρεπε επί της ουσίας να αφιερωθούν στην αναπαραγωγή και να μένουν σπίτι.
Οι περισσότεροι Ισπανοί αναρχοσυνδικαλιστές πρέσβευαν πως η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας αυτή καθ' αυτή θα έφερνε συνάμα και τη χειραφέτηση των γυναικών. Υπήρχαν ωστόσο στις τάξεις του θέσεις, έστω μειοψηφικές, οι οποίες αντιμετώπιζαν με δυσπιστία την πιο πάνω παραδοχή, προκρίνοντας τη διαμόρφωση ειδικών οργανώσεων επιφορτισμένων με την πάλη για τη γυναικεία χειραφέτηση. Κατά τα άλλα, εύλογα συμπεραίνουμε ότι η αμφισβήτηση της μονογαμικής οικογένειας υπήρξε βασικό επιχείρημα στα πολύ παλαιότερα κείμενα του Σαρλ Φουριέ, εκ των πρώτων σοσιαλιστών, ο οποίος θεωρούσε μη φυσιολογικό αυτό το είδος οικογένειας, καθώς κατέστρεψε τα πάθη, τόσο τα σαρκικά όσο και τα πλατωνικά, και στηριζόταν στη δίθεν κατωτερότητα των γυναικών. Όλα αυτά δεν συνάδουν με την καθόλου αξιοζήλευτη θέση της γυναίκας στις κοινότητες που σχεδιάστηκαν με βάση τις ιδέες των πρώτων σοσιαλιστών. Υπήρξαν ωστόσο ευτυχείς εξαιρέσεις, όπως συγκεκριμένες κοινότητες με εναρχική απόχρωση ή κάποιες άλλες που προώθησαν οπαδοί του Όουεν και του Φουριέ. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μπορούμε να πούμε ότι στο περιβάλλον που εξετάζουμε δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον ελεύθερο έρωτα, ό,τι και αν εννοούσε κανείς ως τέτοιον, παρά στην απελευθέρωση της γυναίκας. Ασφαλώς όμως, και όπως είναι φυσικό, η βασική συνεισφορά σε αυτό το ζήτημα οφείλεται σε ελευθεριακές γυναίκες. Έτσι λοιπόν, η όχι και πολύ γνωστή Βορειοαμερικανή Βολντερίν Ντεκλέρ υπερασπίστηκε τον ελεύθερο έρωτα και τον έλεγχο της γονιμότητας, απέρριψε τη μονογαμία και την υπογραφή των φυλετικών εγγράφων στην εργασία, ενώ καταφερόταν διαρκώς κατά της διπλής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι γυναίκες. Η Λουίζ Μισελ αγωνίστηκε για την ισότητα των φύλων ενάντια στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες. Η Αργεντινή αναρχική Κάρμεν Λαρέβα τόνισε πως η ανισότητα είναι επιζήμια στις γυναίκες, καταγγέλλοντας κατηγορηματικά τη φυλετική υποκρισία και την εκμετάλλευση, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνιών μας. Η Έμα Γκόλντμαν από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η μοναδική διαφορά ανάμεσα σε μια παντρεμένη γυναίκα και μια πόρνη είναι ο διαρκής χαρακτήρας εκμετάλλευσης που υφίστανται οι πρώτοι, ενώ παράλληλα διεκδικούσε πλήρη ανεξαρτησία των γυναικών. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η Τερέσα Κλαραμούντ και η Τερέσα Μανιέ αντιτάχθηκαν στη συλλογιστική περί ανωτερότητας των αντρών, μιας πλασματικής ανωτερότητας που βρίσκεται στα θεμέλια του συνόλου της κοινωνικής οργάνωσης. Πολλές από αυτές τις ιδέες συναντήθηκαν στη δημιουργία ενός αρκετά αποδοτικού κινήματος στη δεκαετία του 1930, τις ελεύθερες γυναίκες. Παρότι η Φεντερίκα Μοντσένη επέμενε ότι ο αναρχισμός δεν έκανε ποτέ διακρίσεις ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, η καθημερινή πραγματικότητα πολλών αναρχικών οργανώσεων διέψευδε επανειλημμένα την καλή έννοια αυτού του ισχυρισμού. Σε ένα μείγμα που οι αντιφάσεις αποτελούσαν συχνό φαινόμενο, αρκεί να θυμηθούμε ότι στο άστρο της Επανάστασης του 1936, παρότι υπήρξαν πολλοί αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές σφόδρα αποφασισμένοι να κλείσουν τα πορνεία, υπήρξαν και όσοι ήθελαν να παραμείνουν ανοιχτά, προβάλλοντας ως επιχείρημα, ιδιαίτερα ξεχωριστό πράγματι, την ανάγκη να παρέχεται διαφυγή σε εργαζομένους και πολιτοφύλακες. Αναφέρομαι σε έναν αναρχοφεμινισμό, ο οποίος αμφισβητεί ρητά τον καπιταλισμό, υπενθυμίζει ότι η πατριαρχία και η ταξική εκμετάλλευση έχουν προφανή σχέση και ενδιαφέρεται για ένα ευρύτατο θεματικό φάσμα. Τούτο το φάσμα διαπνέεται από την κριτική στο γάμο και στην πυρηνική οικογένεια, στην ακραία υπεροχή της ετεροφιλοφιλίας, στις καθιερωμένες σεξουαλικές ταυτότητες, στα ιεραρχικά πρότυπα, στους αποξενωτικούς διαχωρισμούς, στα στερεότυπα της εκπαίδευσης και της κουλτούρας και στη διπλή εκμετάλλευση. Ακόμα, ταυτίζεται με τη βούληση για μεγαλύτερο έλεγχο του σώματος και την πρόθεση για επανεφεύρεση της καθημερινότητας. Φεμινισμός δεν σημαίνει να πάρουν οι γυναίκες την εξουσία των εταιριών ή την προεδρία σε κάποια χώρα. Σημαίνει απόρριψη της εταιρικής εξουσίας και της προεδρίας. Όπως ήδη έχω σημειώσει, το οικολογικό ζήτημα δεν έχει ιδιαίτερα σταθερά παρουσία στα κείμενα των αναρχικών στοχαστών του 19ου αιώνα. Μοναδική ίσως εξαίρεση αποτελεί το έργο του Ελιζέ Ρεκλή. Ασφαλώς κάποιοι θα πούνε ότι οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Ο Κροπότκιν, για να ανασύρουμε ένα παράδειγμα, φαίνεται ότι είχε ως σημείο αφετηρίας τις ίδιες βεβαιότητες με τον Μάρξ αναφορικά με την εξάντληση των φυσικών πόρων, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο φάνταζε τότε αδιανόητο. Ακόμα περισσότερο, διαφωνούσε έντονα με τους Λουδίτες και άσκησε κριτική στην αντιπάθεια που προξενούσαν στο Λουίλιαμ Μόρις οι μηχανές, αποδεχόμενος τον δίχως κριτική εγκομιασμό της μηχανοποίησης που εξέφραζε ένας άλλος Λουίλιαμ, ο Γκόντουιν. Μερικές δεκαετίες αργότερα, όλα ανεξαιρέτως τα ρεύματα του Ισπανικού Ελευθεριακού Κόσμου, από την κίνηση των 30 μέχρι την Ιβηρική Αναρχική Ομοσπονδία ΦΑΗ, ενστερνίστηκαν δίχως πολλές επιφυλάξεις μια παραγωγιστική αντίληψη, η οποία εξειδανίκευε απλοϊκά την εργασία και την κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι στην πλειονότητα των αναρχικών στοχαστών διακρίνεται κάποια σχεδόν βιολογική δυσπιστία για τις αρετές, θεοποιημένες από τον Μάρξ, των μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων, της κεντρικής μαζικής παραγωγής και του αυστηρού εργασιακού καταμερισμού που συντελέστηκε υπό την αιγίδα του τεϊλορισμού. Η υπεράσπιση της αυτοδιαχείρισης και της άμεσης δημοκρατίας αποτελούσε ενδιαφέρον αντίδοτο σε αυτά τα σχέδια και στις πραγματικότητες που συνεπάγονταν. Πέρα από αυτό, δεν διακατέχονται όλοι οι αναρχικοί στοχαστές από την επιθυμία της αυθονίας στις κοινωνίες που προτείνουν. Μια άλλη νοητική μήτρα που συνεισέφερε πολλά και συνεχίζει να το κάνει, στην εντέλει αυθόρμητη οικολογική συνείδηση του ελευθεριακού κόσμου, υπήρξε η υπεράσπιση οργανωτικών συνηθειών που σχετίζονται με τις πρωτόγονες κοινωνίες. Αναφέρομαι σε μελέτες όπως τον Σάλνις, Κλάστρ και Ζέρζαν,
οι οποίες αναγνωρίζουν τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν κοινωνίες βασισμένες στην αλληλοβοήθεια, που δεν διακατέχονται από τη λογική της ισόρρευσης και του κέρδους, όντας μη ιεραρχικές, δίχως το στίγμα του θεσμού κράτους. Πιστεύω ότι τούτο το ρεύμα σπανίως παρασύρθηκε από απλοϊκές αναλύσεις, που παρουσιάζουν μόνο τα υγιή στοιχεία ανθρώπινων κοινοτήτων, που είναι απολύτως βέβαιο ότι είχαν αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτό το είδος βιολογικής άμυνας που φαίνεται να επιδεικνύει η ελευθεριακή σκέψη από κοινού με τις πρόσφατες προσπάθειες για ευάθυνση στη μελέτη της οικολογικής κρίσης, αδρανοποιεί τη συχνά διατυπωμένη κατά το παρελθόν θέση ότι ο αναρχισμός αποτελεί κοσμοαντίληψη που δεν προσαρμόζεται πουδενή στις προκλήσεις των σύνθετων κοινωνιών. Ένα από τα κείμενα που έχει προξενήσει μεγάλη διαμάχη το τελευταίο διάστημα στον ελευθεριακό κόσμο φέρει τον τίτλο «Κοινωνικός ή προσωπικός αναρχισμός». Ο συγγραφέας του Μάρι Μπούξινγκ, ο οποίος πέθανε πριν από λίγα χρόνια, είναι ένας πολύ γνωστός πολεμίστα που είχε το προσώνα ανασύρει από μια αναρχική οπτική κεντρικές συζητήσεις που αφορούν για παράδειγμα την οικολογία ή τον ελευθεριακό κοινωτισμό. Υποπτεύομαι ότι μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει το βιβλίο του Μπούξινγκ έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι δύσκολο να μην δεις με κάποια συμπάθεια τα επιχειρήματα με τα οποία ξεκινά. Ο Μπούξινγκ υπερασπίζεται ορθώς τον συνεργατικό και μαχητικό αναρχισμό με ταξική συνείδηση και σοφή αλτρουιστική κλίση. Από τη σκοπιά αυτή, κάνει κριτική στον αναρχισμό της αντικουλτούρας και τον ατομικιστικό αναρχισμό, στον αναρχοπρωταγωνισμό, στον νεολουδισμό και σε πολλές σύγχρονες θέσεις που αμφισβητούν την τεχνολογία. Ο Μπούξινγκ αντιλαμβάνεται πως το τμήμα των προτάσεων αυτών συνοψίζεται στα εξής χαρακτηριστικά: ανοίγουν εισαγωγικά. Τυχοδιοκτισμός à la carte, προσωπική θαραλέα στάση, απέχθεια για τη θεωρία, κατά περίεργο τρόπο παρόμοια με τις αντιρασιοναλιστικές κλεφτές ματιές του μεταμοντερνισμού, επικρότηση της θεωρητικής ασυναρτησίας, πλουραλισμός, κατ' ουσίαν απολύτικη στράτευση και αδιοργανωτική φαντασία, επιθυμία και έκσταση, σαγίνει με την καθημερινά ολοένα πιο έντονη επικέντρωση στο εγώ, κλείνουν τα εισαγωγικά, και επίσης τα πρόσθετα στη μαγεία και τον μυστικισμό. Νομίζω, όπως και πολλοί άλλοι, πως η ανάλυση του Μπούξινγκ είναι κάπως χοντροκομμένη. Ακόμα και όταν πρόκειται για την πλήρη υπεράσπιση του συνεργατικού και αγωνιστικού αναρχισμού, θα πρέπει να αποφεύγεται η εύκολη απαξίωση, για παράδειγμα, της συνεισφοράς της αντικουλτούρας. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία έχει στρέψει την κριτική της στο σεμνότυφο αστικό πουριτανισμό, κριτική η οποία μας οθεί να διατηρήσουμε αποστάσεις από την προπαγανδιστική απλοϊκότητα εκδοχών του κλασικού αναρχισμού, συχνά παραπλήσεων με το επιθυμητό φαντασιακό του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις ταινίες που γύρισε σε ΝΤ τη δεκαετία του 1930 ή σε πολλά κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο La Novella Ideal, ανοίγουν εισαγωγικά. Οι ήρωες εμφανίζονται εξαγνισμένοι, είναι αλτρουιστές και αλληλέγγυοι, αντιπαρατίθενται με τα αρνητικά στοιχεία, γενικά μεμονωμένα και κατά κανόνα ξένα από τον λαό. Οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι σε γενικές γραμμές άντρες, ενώ η γυναίκα έχει πιο πολύ παθητικό ρόλο. Κλείνει τα εισαγωγικά. Θα μπορούσαμε να πούμε άλλα τόσα για τον αναρχοπρωταγωνισμό, ο οποίος με όλες τις τριβλώσεις και απλοϊκότητες βάζει μια αναγκαία συζήτηση αναφορικά με τις περίπλοκες κοινωνίες, την τεχνολογία, τις πόλεις. Τελικά, άλλο να περιορίζουμε την ειδονιστική προδιάθεση προς όφελος των δικαιωμάτων των υπολείπων, και άλλο διαφορετικό να εκμεδονίζουμε μια τέτοια προδιάθεση με βάση έναν ηθικό κώδικα που παραπέμπει σε έλλειψη ανοχής και αεροεξεταστήρια. Σε ένα άλλο πεδίο, είναι προφανές ότι ο Μπούξινγκ εξειδανικεύει απλοϊκά τον απελευθερωτικό χαρακτήρα των τεχνολογιών. Δίνοντας όμως κοινωνική διάσταση στην ανάλυση των τεχνολογιών, δεν λύνεται το πρόβλημα ως διαμαγείας. Ούτε μετατρέπονται οι τεχνολογίες αυτές σε εργαλεία για τη χειραφέτηση. Ούτε διαγράφονται οι δεσμοί που συχνά διατηρούν με τον καταμερισμό της εργασίας, την εκμετάλλευση και την αποξένωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις κοινωνικές σχέσεις και τη φύση του καπιταλισμού, ούτε να εξειδανικεύουμε τις παροχές των τεχνολογιών που ο ίδιος έχει κατεργαστεί. Και ο Μπούξινγκ δεν φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεται αυτό, παρότι σε κάποια σημεία φλερτάρει με μια ριζοσπαστική κριτική της τεχνογνωσίας. Ο κύριος σκοπός του να απομακρυνθεί από τη ριζοσπαστική κριτική της τεχνολογίας συνήθως καταλήγει σε λογοκρισία που απαλήφθη την καλή έννοια. Εφόσον απαλλαγούμε από τον καπιταλισμό, δεν απαλλασσόμαστε από τις συνέπειες των κληρονομημένων τεχνολογιών. Τέλος, ο Μπούξινγκ δεν φαίνεται διατεθειμένος να αξιολογήσει προβλήματα που συνοδεύουν τις κοινωνίες της αυθονίας, ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό. Συμπέρασμα. Αν δεχτούμε όσα υποστηρίζει ο Μπούξινγκ στο βιβλίο του, ο αναρχισμός θα έπρεπε να παραμείνει λιγότερο διαυγής από άλλες κοσμοαντιλήψεις. Ευτυχώς, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε την επιχειρηματολογία του. Δική μας προσπάθεια σε όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι να στηθούν γέφυρες ανάμεσα σε ρεύματα, κινήματα και γενιές, αλλά και σημεία επαφής με την αντικουλτούρα, τον αναρχοπρωταγωνισμό και τον νεολουδισμό. Παρά τη ρετσινιά που το έχουν κολλήσει, το ελευθεριακό κίνημα είναι τελικά πολύ λιγότερο βίαιο από άλλους. Σκεφτείτε το μητρό του φασισμού, του αποικιοκρατικού φιλελευθερισμού, του κομμουνισμού του στρατώνα, συγκεκριμένες εκφάσεις του εθνικισμού, θρησκευτικές δοξασίες, τις μεγάλες δυνάμεις. Οι αναρχικοί ποτέ δεν επιδόθηκαν στη μαζική και αδιάκριτη βία. Κανείς από τους ελευθεριακούς διανοητές, ούτε καν ο Μπακούνιν, δεν υποστήριξε άκρητα τη βία, ενώ πολλοί, έστω με επιφυλάξεις, έδειξαν να έχουν ξεκάθαρη επίγνωση των ελαττωμάτων και των προβλημάτων που τους συνοδεύουν. Ας αφήσουμε να μιλήσει ο Κροπότκιν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Από όλα τα στρατόπεδα γνωρίζω μόνο ένα που σέβεται την ανθρωπινή ζωή, το αναρχικό.
το οποίο επιμένει να ζητά με βροντερή φωνή την κατάργηση της ασχάτης των ποινών, των βασανιστήριων στις φυλακές και της τιμωρίας ανθρώπου από άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα στρατόπεδα μας αποδεικνύουν καθημερινά έλλειψη σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή, κλείνουν τα εισαγωγικά. Από την άλλη πλευρά, είναι παρούσα η βία του συστήματος, η βία που διαφεύγει σχεδόν πάντα από το ενδιαφέρον των μέσων από επικοινωνίας. Η βία επιχειρηματιών στους εργαζόμενούς τους, η βία των αντρών στις γυναίκες, η αστυνομική βία στους χωρίς χαρτιά, αυτή που όλοι στρέφουμε κατά του φυσικού περιβάλλοντος, η αρπακτική βία των πολεμικών εκστρατιών. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια ώστε να αντιληφθεί ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται συνήθως το κράτος, ο βασικός παράγοντας βίας, όπως τον αποκάλυψε με τη δική του ευφυΐα ο Τολστόι. Η βία βρίσκεται στην ουσία του κράτους. Το κεφάλαιο Συμπέρασμα. Έχει ενδιαφέρον να ξεχωρίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελευθεριακής κοσμοαντίληψης. Αρχικά, τη βαθιά ριζωμένη συνείδηση πως αποτελούμε μέρος του συστήματος που θέλουμε να ρίξουμε. Πιστεύω πως η επίγνωση αυτού του γεγονότος σκιαγραφεί μια θεμελιώδη διαφορά σε σχέση με τα ήθη της παραδοσιακής αριστεράς, που έχει βολευτεί άνετα με την ιδέα ότι όλα ή σχεδόν όλα περιορίζονται στη σύγκρουση ανάμεσα στους καλούς και διαβγείς από τη μία, τους κακούς και αχρίους από την άλλη. Με ένα γλωσσικό ιδίωμα που δεν συνηθίζεται σήμερα, πριν από κάποιες δεκαετίες ο Κορνήλιος Καστοριάδης αναφέρθηκε στη διαρκή αναγέννηση της καπιταλιστικής πραγματικότητας στους κόλπους του προλεταριάτου. Ο Στίβ Μπίκο, στο ίδιο μήκος κύματος, επεσήμανε ότι το χειρότερο όπλο στα χέρια του καταπιεστή είναι ο νους του καταπιεζόμενου. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα έχει απασχολήσει την προσοχή μου αρκετές φορές σε αυτό το κείμενο. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, ο ελευθεριακός κόσμος οφείλει να αποφεύγει ακλόνητα τις καθαρότητες και τις πραγματικότητες των γκρουπούσκουλων, έτσι ώστε να δουλέψει μαζί με τον απλό κόσμο. Δεν θα ήταν καλό ο σύγχρονος αναρχισμός να παραμείνει σε μια συζήτηση για την ταυτότητα μιας κλειστής ομάδας. Αντίθετα, οφείλει να ξεδιπλωθεί στους λαϊκούς αγώνες, κομμάτι των μεγάλων ρευμάτων της αμφισβήτησης και της χειραφέτησης, σε ανοιχτό διάλογο με τις υπόλοιπες τάσεις. Ο Holloway έχει τονίσει ότι το ζήτημα δεν είναι όλος ο κόσμος να σπαστεί τον ριζοσπαστικό αντικαπιταλισμό. Η εμπειρία της καπιταλιστικής καταπίεσης φέρνει πολλούς ανθρώπους σε μια πρωταρχική απόρριψη και εξυγερσιακή κατάσταση, η οποία θα πρέπει να διεγερθεί. Δεν υφίσταται λοιπόν τεχνητή δημιουργία συνείδησης, ούτε καθοδιοδήγηση απ' έξω, αλλά μια διεργασία για να ανασυρθεί κάτι ήδη υπαρκτό. Και δεν μπορεί να γίνει καμία επανάσταση όπως ισχυρίζει το Λένιν στο όνομα άλλων. Για τον Λένιν, οι εργαζόμενοι από μόνοι τους είναι ανίκανοι να υπερβούν τον κόσμο μιας ελαφράς συνδικαλιστικής συνείδησης, έτσι ώστε είναι αναγκαίο να τους εμφυσιστεί η συνείδηση απ' έξω από τους κατόχους μιας κοινωνικής επιστήμης, η οποία παρέχει βεβαιότητες ακόμη και για τα γεγονότα από μέλη των μορφωμένων ανώτερων τάξεων. Ο επιστημονικός σοσιαλισμός είναι η θεωρία της χειραφέτησης του προλεταριάτου, σαφώς όμως όχι της αυτοχειραφέτησης του προλεταριάτου, σημειώνει ο Holloway. Υπό τον επιστημονικό σοσιαλισμό, λοιπόν, γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αυτή, το προλεταριάτο, και στο εμείς, οι φορείς της συνείδησης, οι οποίοι πρέπει να πάρουν την εξουσία στο όνομα των υπολείπων. Θα προσθέσω ότι η βούληση να βρίσκεσαι στο πλευρό του απλού κόσμου πρέπει να περάσει στην πράξη δίχως άλλο με ταπεινοφροσύνη. Τα ξεσπάσματα ανωτερότητας και οι αυτοστοχαστικές βεβαιότητες υπήρξαν ανέκαθεν οι χειρότεροι συμβουλάτορες. Κακό θα ήταν, αντί να προσελκύσουμε τον άλλο, να επιδοθούμε σε μια ασυγκράτητη προσπάθεια για δαιμονοποίηση του άλλου. Μην πιστεύετε ότι η αναρχία είναι ένα δόγμα, μια ακλόνητη θεωρία, αδιαφυσβήτητη, αντικείμενο λατρείας από τους οπαδούς της, όπως λατρεύουν το Κοράν οι μουσουλμάνοι. Όχι. Η απόλυτη ελευθερία που διεκδικούμε εξελίσσει τις ιδέες μας συνεχώς. Τις ανυψώνει σε νέους ορίζοντες, καθώς προσαρμόζονται στο νου των ανθρώπων και τις πρόκειται μακριά από στενούς κύκλους γεμάτους κανονισμούς και κωδικοποίησης. Εμείς δεν είμαστε πιστοί, διαβεβαίωνε ο Μίαν Ρι λίγο πριν τον αποκεφαλή στην κιλοτίνα. Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει πως πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και το στόμα μπροστά σε όχι ιδιαίτερα επικοδομητικές πραγματικότητες. Θα πρέπει ασφαλώς να είμαστε επιφυλακτικοί με τον πέρα ως πέρα καθαρό αναρχισμό με την εύκολη αντίδραση, που όμως δεν ξέρει ούτε από αυτοδιαχείριση ούτε από άμεση δράση. Διότι ασφαλώς. Υπάρχει ο αναρχισμός που φαινομενικά διαθέτει όλα τα διακριτικά σύμβολα και εκφράζεται με πολύ ριζοσπαστικό λόγο, συνήθως όμως στέκεται απόμακρα από οποιαδήποτε πρακτική που στοχεύει στην κοινωνική μεταμόρφωση. Και αν αυτή η πλευρά του αναρχισμού αξίζει την κριτική μας, καλό θα ήταν επίσης να μην χαρακτηρίζουμε άσπηλη την οργανική και θαραλέα στράτευση του παρελθόντος. Και τούτο διότι ο μαξιμαλισμός είναι πιο χρήσιμος από την πιθανοκρατία που φαίνεται να κατακλείζει σχεδόν τα πάντα. Ακόμα και έτσι, θα πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις από τους δογματικούς και πούρους αναρχικούς που δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα. Περιμένοντας καθισμένος την επανάσταση, η καρέκλα δεν είναι δική μου, είναι του αφεντικού, έλεγε ένας στίχος από τραγούδι του Σέρζιο Γκοντίνιου. Είναι πολύ εύκολο να γράφεις ριζοσπαστικούς λόγους κατά του κράτους και το ίδιο ριζοσπαστικές συνηγορίες του ελευθεριακού κομμουνισμού, δίχως να αισθάνεσαι υποχρεωμένος να σκεφτείς τι οφείλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Διότι η αντίληψη πολλών πολύπλοκων γεγονότων είναι αναπόφευκτα διαφορετική σε όποιον αγωνίζεται και σε όποιον απλώς συλλογίζεται. Αν σε αυτό προσθέσουμε την υπεροπτική περιφρόνηση προς τους δίθεν αδαείς και ανίκανους που αναφέρθηκε πριν από λίγο, ο κύκλος στενεύει επικίνδυνα. Ιδίως
όταν οι φορείς τέτοιας συμπεριφοράς επιδεικνύουν ιδιαίτερο και παθολογικό ενδιαφέρον στην ανέβρεση εχθρών μέσα στον ελευθεριακό κόσμο, σαν να οριοθετούν ένα δικό τους χώρο από όπου οι ανταγωνιστές πρέπει να εξαφανιστούν παντελώς. Όσοι συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, αναπαράγουν όλα τα ήθη του ζωροκοτρόκο κόσμου που βλάστησε πολύ καιρό πριν στην παραδοσιακή αριστερά. Τα τροπάρια για την αποκαλυπτόμενη αλήθεια και την αγαλείωση των εργατικών στρωμάτων δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από εκείνα που αναγγέλνουν με μεγάλη ευκολία ελληνιστικές, τροτσκιστικές και σταλινικές σέχτες, περσοναλιστικές οργανώσεις με προμετωπίδα τον ακτιβισμό, όμως καμία πραγματικότητα στο βάθος. Ο ριζοσπαστισμός γίνεται αξιόπιστος πάντα όταν δεν μετατρέπεται σε θέατρο φαινομενικοτήτων, όλος παραδόξως βολικό για την εξουσία. Και ξέρουμε καλά εκείνους που υπερασπίστηκαν δογματικά την αναρχική καθαρότητα και στη συνέχεια αναχώρησαν για κάπου αλλού. Διότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να παραμείνεις πεντακάθαρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιστρέφω σε κάτι που σημείωσα στον πρόλογο αυτού του βιβλίου. Περίσχοι λόγοι μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ελευθεριακή πρόταση έχει σήμερα μεγαλύτερη βαρύτητα και νόημα από ποτέ. Στα μάτια όλο ένα περισσότερων ανθρώπων φαίνεται πλέον προφανές ότι πρέπει να αντικρούσουμε όλες τις εξουσίες, με τις κρατικές και κεφαλαιακές, να καταλαμβάνουν περίοπτη θέση. Και αυτό πρέπει να γίνει με την προοπτική οργανώσεων, δίχως ηγέτες, στις οποίες προκρίνονται η αυτοδιαχείριση και η άμεση δράση, τοποθετώντας παράλληλα σε πρώτο πλάνο τα δικαιώματα των γυναικών, των μελλοντικών γενεών και των βασανισμένων κατοίκων των χωρών του Νότου. Στη λογική του ιδιωτικού κέρδους και της εισόρευσης, αντιπαρατάσσουμε την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την αυτοσυγκράτηση, έχοντας βαθιά συνείδηση για τις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτουμε από τη μία και γιατί αποτελούμε μέρος του συστήματος που θέλουμε να ρίξουμε από την άλλη. Θα κλείσω παραθέτοντας ένα απόσπασμα με τα λόγια της Emma Goldman, το ίδιο με το οποίο έκλεινα το ανθολόγιο των ελευθεριακών στοχαστών που δημοσιεύθηκε το 2010. Λέει τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θεωρώ πως ο αναρχισμός είναι η ωραιότερη και η πιο πρακτική φιλοσοφία που έχει συλλάβει ο νους, τόσο στην εφαρμογή του στην ατομική έκφραση, όσο και στη σχέση που καθιερώνει ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία. Επιπλέον, είμαι βέβαιη ότι ο αναρχισμός είναι τόσο ζωτικός και βρίσκεται τόσο κοντά στην ανθρώπινη φύση, ώστε δεν θα πεθάνει ποτέ. Είμαι πεισμένη ότι η δικτατορία, είτε είναι δεξιά είτε αριστερή, δεν θα λειτουργήσει ποτέ, όπως δεν λειτουργήσε ποτέ, και ότι ο χρόνος θα το αποδείξει αυτό και πάλι, όπως το έχει αποδείξει ήδη. Όταν η αποτυχία της σύγχρονης δικτατορίας και των εξουσιαστικών φιλοσοφιών γίνεται όλο ένα πιο ξεκάθαρη και η συνείδηση αυτής της αποτυχίας γενικευτεί, οφείλουμε να διεκδικήσουμε τον αναρχισμό. Από αυτή την άποψη, η αναγέννηση των αναρχικών ιδεών είναι πολύ πιθανό να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Κλείνουν τα εισαγωγικά.